Φεβρουαρίου 2014. Ειρήνη, ανάβαση. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό της 4ης Μεραρχίας Πεζικού Πελοποννήσου. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η 4η Μεραρχία Πεζικού Πελοποννήσου διαλύεται σήμερα για να δώσει τη θέση της σε έναν άλλο σχηματισμό, τη Διοίκηση Κέντρο. Ο μετασχηματισμός αυτός πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της δομής διοίκησης και δυνάμεων 2013-2027 και επιβλήθηκε από την ανάγκη ικανοποίησης των σύγχρονων επιχρησιακών απαιτήσεων των ενόπλων δυνάμεων. Πραγματοποιείται όμως και με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική διαδρομή και προσφορά της ηρωικής 4ης Μεραρχίας Πεζικού. Ο νέος σχηματισμός, η Διοίκηση Κέντρων, θα φέρει την ονομασία 4η Μεναρχία Πεζικού Πελοπόννησος και το ίδιο έμβλημα, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την ιστορική συνέχεια της Μεναρχίας, αλλά και τους άρρηκτους δεσμούς με τον χώρο και το λαό της Πελοποννήσου που έχουν διαχρονικά συνδεθεί με αυτήν. Υποκλινόμενος με σεβασμό στις πολεμικές σημαίες των συνταγμάτων της 4ης Μεναρχίας Πεζικού, αποδίδω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους αθάνατους νεκρούς που έπεσαν στους ιερούς αγώνες του έθνους και μας παρέδωσαν ένα συμβόλαιο γραμμένο με το αίμα τους, δίδοντάς μας το δικαίωμα να είμαστε παρόντες σήμερα στην ιστορία. Σήμερα, διότι δεν αισθανόμαστε συγκινημένοι με τη διάλυση Μεραρχίας, είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που διαλύουμε και συγκροτούμε μέσα από το ίδιο κύτταρο έναν άλλο σχηματισμό, χωρίς να ξεκόψουμε από την ιστορία του. Αναβαθμίζεται με τοποθέτηση θεσμικά πλέον υποστρατήγου, ενώ πριν ήταν η διοίκηση σε ταξίαρχο και αντίστοιχα η υποδιοικητή ταξίαρχο, ενώ μέχρι τώρα ήταν συνταγματάρχη. Επίσης η επάντρωση της Μεραρχίας στο στρατηγείο αυξάνεται κατά 20 άτομα, από 162 πάει στα 182. Είναι αναβάθμιση όντως, διότι θα έχουμε και πιο ενεργό ρόλο στην όλη εκπαίδευση. Γι' αυτό εξάλλου συγκροτήθηκε. Αισθάνομαι χαρούμενος γιατί μου έτυχε σήμερα να είμαι διοικητής και στην 4η Μεραρχία αλλά και στη Διοίκηση Κέντρων. Και ένα άλλο που δεν αναφέρθηκε, από το 1999 στη Μεραρχία υπάγεται και το 239 Σύνταγμα Εζώνων, το οποίο είναι γνωστό για τους αγώνες που έδωσε και από τότε υπάγεται σε εμάς. Θα μας πείτε λίγο ποια κέντρα έχει... Αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη διαταγή, έχει το ένατο Σύνταγμα Πεζικού στην Καλαμάτα, το οποίο, όπως γνωρίζετε, πέρσι ανασυστάθηκε.
το 11ο Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο για την ώρα υπάρχει Σύνταγμα Πεζικού, ήδη πιθανόν να πάρουν πάλι οπλίτες για το σχολείο προκεχωρημένες εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων, όπως γινόταν με χώρα, και το 239 Σύνταγμα Ευζώνων, το οποίο έχει έδρα στη Μεσολόγγη. Υπάρχει ο λόχος στρατηγίου, με το ονομάστηκε λόχος διοικήσεως, γιατί παίρνει κάποια άλλα τμήματα, θα έχει πιο ενεργή συμμετοχή, και η στρατιωτική μουσική. Οι υπόλοιποι τώρα που βρίσκονται στην Πελοπόννησο, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνικού στην Πάτρα, η Σχολή Μηχανικού στο Λουτράκι, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Μηχανικού στο Ναύπλιο, το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών στη Σπάρτη, για την ώρα παραμένουν όσοι έχουν, δηλαδή υπάγονται στη Μεραρχία και τώρα στη Διοίκηση Κέντρων, από πλευράς πληροφοριών ασφαλείας, διοικητικής μερίμνης, νόμου τάξεως και πειθαρχίας. Τον προηγούμενο μήνα που είχε ο κύριος αρχηγός μας και κάποια σύσκεψη με όλους τους διοικητές των κέντρων, μου είπε: «Σεραφείμ, αυτούς τους βλέπεις θα είναι δική σου». Τίποτα άλλο δεν μου είπε. Αναμένουμε τη διαταγή υπαγωγής των υπολείπων κέντρων και ποια θα είναι αυτά στη διοίκηση κέντρων. Νομίζω σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Τρίπολη, την Πελοπόννησο αλλά και ολόκληρη τη χώρα, αφού διαλύεται συμβολικά, θα έλεγα, ο σχηματισμός της τέταρτης μεραρχίας πεζικού και παίρνει την θέση της η διοίκηση κέντρων με τον ίδιο τίτλο. Η τέταρτη μεραρχία είναι αυτή που συνέβαλε ουσιαστικά στο διπλασιασμό, μην πω και παραπάνω, της χώρας με την μεγαλειώδη πορεία της στους Βαλκανικούς πολέμους, αλλά και την δράση της και στην Μικρά Ασία, αλλά και στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Θεωρούμε ότι ήταν τιμή για την Τρίπολη που η έδρα της ήταν εδώ και με το νέο της όνομα ως Διοίκηση Κέντρων συνεχίζει να παραμένει εδώ στην Τρίπολη, και ως τοπική κοινωνία νομίζω ότι πρέπει να προσφέρουμε τα πάντα ώστε να συνεχίσει να υπάρχει εδώ. Ιστορική ημέρα για την τετάρτη μεραρχία, που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια της ελληνικής εποπτείας. Και βέβαια με την ευκαιρία αυτή μας δόθηκε η δυνατότητα να ξαναθυμηθούμε την ιστορία της, τους νεκρούς της και το σπουδαίο ρόλο που έχει παίξει στο έθνος μας και στον τόπο μας. Ο σεβασμός μας, η αγάπη μας, οι μνήμες μας και οι θύμησές μας είναι σε όλους αυτούς που υπηρέτησαν στην τετάρτη μεραρχία, σε όλους τους νεκρούς της, σε όλους τους ηρωές μας. Χαίρομαι όμως ιδιαίτερα ότι αυτό δεν αποτελεί σφραγίδα κλεισίματος για την τέταρτη μεραρχία. Η τέταρτη μεραρχία αποκτά ένα σπουδαίο ρόλο πλέον στον έλεγχο, στην εποπτεία των κέντρων εκπαίδευσης, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα που είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου, συν το 11ο Σύνταγμα Πεζικού, θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό στις καινούργιες γενιές των ανδρών και των γυναικών των ενόπλων δυνάμεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την περιφέρεια Πελοποννήσου ότι ο συνετός τρόπος που προσεγγίσαμε αυτά τα 3 χρόνια το ζήτημα των κέντρων και της τετάρτης μεραρχίας ουσιαστικά έχει θωρακίσει, και ιδιαίτερα με τη μετατροπή της τετάρτης μεραρχίας ως τετάρτης μεραρχίας κέντρων εκπαίδευσης Πελοπόννησος, αποτελεί μια σπουδαία εξέλιξη εξαιρετικά σημαντική. Τιμάμε λοιπόν τους νεκρούς μας, γνωρίζουμε την ιστορία της τετάρτης μεταρχίας, είμαστε υπερήφανοι για τους άντρες και τις γυναίκες που υπηρέτησαν
κατέληξαν στην Τετάρτη.